Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Παύλος του Κιλογλου και αυτά είναι τα Tutorials. Στο δεύτερο μέρος της σειράς του Hit Film Express θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε edit τις ταινίες μας. Ξεκινώ πατώντας το New. Στο παράθυρο με τις ρυθμίσεις δεν αλλάζω κάτι και θα εξηγήσω γιατί σε λίγο. Πατάω το Start Editing για να με βγάλει στο περιβάλλον του προγράμματος και είμαστε έτοιμοι. Αν για κάποιο λόγο η διάταξη των παραθύρων σας είναι διαφορετική, εδώ ακριβώς δεξιά του Redo υπάρχει το συμβολάκι που αλλάζουμε το Workspace. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω επιλέξει το Classic, οπότε μπορείτε να πατήσετε και εσείς το Classic για να βλέπετε το ίδιο. Στη διάρκεια του μαθήματος βέβαια θα επιλέξουμε και το Editing και θα δείτε ποια είναι η διαφορά. Στα αριστερά, εδώ στην καρτέλα Media, είναι η περιοχή στην οποία εισάγουμε τα δομικά μας στοιχεία, δηλαδή εικόνες, βίντεο, ήχους και αργότερα θα δούμε και άλλα πράγματα. Προς το παρόν αυτά τα τρία θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Θα πατήσω λοιπόν το πλήκτρο Import, θα εισάγω 4 βίντεο και ένα κομμάτι ήχου που έχω ήδη κατεβάσει, θα τα εμφανίσει εδώ στα αριστερά. Όλα τα βίντεο που θα χρησιμοποιήσω στο σημερινό μάθημα τα έχω κατεβάσει από το Vidivo. Είναι μια ιστοσελίδα που παρέχει απολύτως δωρεάν βίντεο, δηλαδή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς και είναι μάλιστα υψηλής ανάλυσης. Εγώ προηγουμένως για να τα κατεβάσω απλά έγραψα Greece. Θα μου εμφανίσει τώρα τα αποτελέσματα. Προσοχή, μην πατήσετε στα πρώτα αποτελέσματα που είναι μέσα σε αυτό το γαλάζιο πλαίσιο. Εκεί είναι η διαφήμιση και θα πρέπει να πληρώσουμε. Τα από κάτω όμως είναι απολύτως ελεύθερα. Βέβαια, εγώ έγραψα Greece και μου εμφάνισε μόνο αποτελέσματα που αφορούν τη Μύκονο. Δεν πειράζει, αρκούν για το μάθημα. Θα κάνετε κλικ στο βίντεο που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και μια προεπισκόπηση του βίντεο. Τικ σε αυτό που λέει Accept και στη συνέχεια Download. Εννοείται ότι όλους τους συνδέσμους θα τους αναφέρω και κάτω στο description. Όσο αφορά το κομμάτι της μουσικής, το έχω κατεβάσει από το Ben Sound το κομμάτι. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια, απολύτως δωρεάν, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχει ο μη περιορισμός απλά να αναφέρουμε το δημιουργικό. Εγώ εδώ έχω κατεβάσει το Acoustic Breeze για να το χρησιμοποιήσω στο project. Κλείνει παρένθεση και επιστρέφουμε στο Hit Film. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει ο χρονοδιάδρομος. Εδώ προσθέτουμε τα βίντεο ή ό,τι άλλο στοιχείο θέλουμε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα μπορούσα για παράδειγμα να πάρω το πρώτο βίντεο και να το σύρω μέσα στο χρονοδιάδρομο. Πατώντας το play έχω μια προεπισκόπηση του βίντεο που βλέπω. Μπορώ να το κάνω επίσης και με το space. Με το space σταματά, με το space ξαναξεκινά. Επειδή ακριβώς εδώ είναι πολύ μικρό και δεν μπορώ να δω καλά, κάτω κάτω υπάρχει η μπάρα με το zoom, οπότε μπορώ έτσι να βλέπω καλύτερα το χρονοδιάδρομο. Όταν πρωτοξεκινώ υπάρχει ήδη ένα κανάλι με το βίντεο 1 και audio 1. Μπορώ να προσθέσω και άλλα κανάλια κάνοντας δεξί κλικ insert track ή αν πάρω ένα δεύτερο βίντεο αντί να το σύρω στο τέλος του πρώτου θα μπορούσα να το σύρω από πάνω και να δημιουργήσω κατευθείαν ένα δεύτερο κανάλι. Μπορώ να δημιουργήσω όσα κανάλια βίντεο και ήχου θέλω. Ο λόγος για να το κάνω αυτό είναι σε περίπτωση που χρειάζεται να παίξει το ένα βίντεο πάνω σε κάποιο άλλο. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Θα σύρω το Mykonos 4 κάπου εδώ περίπου στο πρώτο δευτερόλεπτο. Θα πατήσω το space να κάνω μια προεπισκόπηση. Παρατηρώ σε αυτό το σημείο ότι μόλις φτάσει στο σημείο το οποίο ξεκινάει το βίντεο που βρίσκεται στο κανάλι το δεύτερο, επικαλύπτει τελείως το από κάτω και παίζει κατευθείαν μόνο το Mykonos 4. Πρακτικά παίζουν και τα δύο βίντεο, απλά επειδή έχουν το ίδιο μέγεθος, το ένα είναι πάνω στο άλλο και δεν βλέπω τίποτα. Αν όμως πατήσω εδώ πάνω στο βίντεο το Mykonos 4 και το μικρύνω λίγο, θα πατήσω και το Shift, ούτως ώστε να αλλάξουν διαστάσεις ομοιόμορφα, μπορώ να δω το Mykonos 4 και το Mykonos 10 ταυτόχρονα. Δηλαδή αν πατήσω τώρα το Space και τα δύο βίντεο θα παίζουν ταυτόχρονα.
μέχρι βέβαια σε αυτό το σημείο που πλέον τελειώνει το Μύκονος 10 και υπάρχει μόνο το Μύκονος 4. Με το κόκκινο βέλος μπορώ να το μεταφέρω στον άξονα τον Χ, με το πράσινο στον άξονα τον Ψ, με αυτό το σημαδάκι το μπλε μπορώ να το περιστρέψω και απλά πατώντας πάνω του μπορώ να το μετακινήσω. Έχω όλες δηλαδή τις τροποποιήσεις που μπορώ να κάνω στις δύο διαστάσεις. Ελπίζω σιγά σιγά να γίνεται κατανοητός ο τρόπος που λειτουργούν τα κανάλια και ότι παίζει ρόλο η σειρά εμφάνισής τους, ούτως ώστε να ορίσουμε ποιο επικαλύπτει ποιο. Επιστρέφω λίγο στην καρτέλα Media. Εκτός από την προεπισκόπηση του βίντεο, βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά του αρχείου, δηλαδή την ανάλυση του, τη διάρκεια του και το frame rate. Αν πατούσαμε μάλιστα το γρανάζι, θα παίρναμε και περισσότερες πληροφορίες για το βίντεο. Όταν δημιουργήσαμε το project, εδώ στην καρτέλα project, εγώ όρισα συγκεκριμένα την ανάλυση να είναι 1280 και 720 με 29,97 frame rate, γιατί ήξερα από πριν ότι το αρχείο που πήρα από την ιστοσελίδα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν είχα επιλέξει κάτι άλλο, αν είχα βάλει παράδειγμα στο template το 1080p και πήγαινα εδώ στο edit, όταν θα προσπαθούσα να εισάγω αυτό εδώ το αρχείο μέσα στο χρονοδιάδρομο, το HitFilm θα με ρωτούσε και θα μου έλεγε ότι τα χαρακτηριστικά που έχω δηλώσει στο project είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά του αρχείου βίντεο που πάω να εισάγω. Και μάλιστα θα μου έλεγε αν θέλει να προσαρμοστεί το project στο αρχείο που εισάγω αυτή τη στιγμή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερως χρήσιμο και θα το συναντήσετε σίγουρα όταν θα πάτε να κάνετε edit. Προχωράμε με κάτι διαφορετικό τώρα. Θα επιλέξω το Μύκονος 8 και έστω ότι δεν ήθελα να πάρω όλο το βίντεο, αλλά ήθελα να πάρω ένα κομμάτι του. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται trim και αυτή η καρτέλα του trimmer είναι η καρτέλα που κάνει αυτήν εδώ τη δουλειά, μόνο που είναι πολύ μικρή σε εκείνο το σημείο που βρίσκεται, άρα θα πατήσω εδώ αυτό το κουμπάκι και θα επιλέξω editing. Και από το drop down θα βάλω scale to fit για να μπορώ να βλέπω και τα δύο ταυτόχρονα. Εδώ είναι το βίντεο που θέλω να κόψω, εδώ είναι μια προεπισκόπηση του βίντεο που έχω φτιάξει μέχρι τώρα. Η διαδικασία είναι απλή. Μπορώ να πατήσω το space ή το play για να ξεκινήσει το βίντεο. Με αυτό εδώ το κουμπί ορίζω το σημείο το οποίο θέλω να ξεκινήσει, το endpoint, υπάρχει και συντόμευση I από το πληκτρολόγιο, ας το πατήσω. Και το διπλανό του είναι το outpoint, το σημείο το οποίο θέλω να καταλήξω. Δηλαδή από όλο το βίντεο εγώ θα πάρω μόνο αυτό εδώ το κομμάτι. Για να προσθεθεί τώρα αυτό το απόσπασμα στο χρονοδιάδρομο, πρέπει να προσέξω το πού βρίσκεται ο δείκτης, διότι ανάλογα με το πού βρίσκεται ο δείκτης θα πάει το βίντεο. Επί της ευκαιρίας πρέπει να πω και τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου που οδηγούν με ακρίβεια τον δείκτη σε διάφορα σημεία του βίντεο. Θα επιλέξω λοιπόν εδώ την καρτέλα του editor. Εάν πατήσω από το πληκτρολόγιο το home θα με πάει στην αρχή του βίντεο, εάν πατήσω το end θα με πάει στο τέλος του βίντεο και μετά με το page up και το page down θα με πάει στην αρχή ή στο τέλος κάθε βίντεο για το αντίστοιχο κανάλι. Θα πατήσω το page down για να πάω στο τέλος του συγκεκριμένου βίντεο και μετά έχω τη δυνατότητα είτε να πατήσω το insert clip, ούτως ώστε θα πάει το απόσπασμα στο σημείο που του είπα αλλά θα μετακινήσει τα από πάνω βίντεο προς τα δεξιά, ή εναλλακτικά να κάνω μια αναίρεση. Να ξαναπάω πάλι στην αρχή του βίντεο ή μπορώ να κάνω το overlay το οποίο θα μου το εισάγει στο σωστό σημείο χωρίς να μετακινήσει τα από πάνω κομμάτια. Τώρα ας επιστρέψουμε στο classic layout και να προσθέσω το Μύκονος 9 εδώ μετά το Μύκονος 8 σε αυτό το σημείο. Αν θέλω μπορώ να κάνω trim απευθείας πάνω στο χρονοδιάδρομο, δηλαδή μπορώ να πάω εδώ στο τέλος του Μύκονος 9, αν πατήσω θα δω βγαίνουν αυτές οι αγγίλες με τις οποίες αν το σύρω μπορώ να μικρύνω τη διάρκεια του βίντεο ή μπορώ να το ξεκινήσω λίγο αργότερα. Υπάρχουν επίσης όλα αυτά εδώ τα εργαλεία που αφορούν τη διαχείριση του βίντεο μέσα στο χρονοδιάδρομο. Δεν θα τα εξηγήσω τώρα αναλυτικά, διότι
Σε επόμενο βίντεο θα τα χρησιμοποιήσουμε σε παράδειγμα. Θα τα δούμε όλα στην πράξη. Ας δούμε λίγο και την μουσική, γιατί έχουμε εδώ τη μουσική την οποία δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα. Όπως συμβαίνει και με τα κανάλια του βίντεο, έτσι ακριβώς και με τα κανάλια του ήχου αλληλοκαλύπτονται. Άρα, σε αυτό το σημείο θα παίζει το Μύκονος 10 και όταν φτάσουμε εδώ για παράδειγμα θα ακούγεται και το Μύκονος 4 και το Μύκονος 10. Παράλληλα θα μπορούσα να σύρω και τον ήχο εδώ σε ένα διαφορετικό κανάλι και να ακούγεται και το Audio 3. Θα υπάρξει μίξη δηλαδή αυτών των τριών ήχων σε αυτό το σημείο. Στις περισσότερες βέβαια των περιπτώσεων δεν θα θέλετε να γίνεται αυτός ο συνδυασμός των ήχων και η μίξη τους, εκτός αν βέβαια έχετε από κάτω ένα μουσικό χαλί και ακούγεται και η ομιλία σας. Μπορούμε πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι που δείχνει το ηχείο να απενεργοποιήσουμε τον ήχο στα κανάλια Audio 1 και Audio 2 και να ακούγεται μόνο το κομμάτι. Αυτός είναι ο εύκολος και γρήγορος τρόπος. Υπάρχει ακόμα ένας τρόπος που απαιτεί περισσότερα βήματα αλλά δίνει περισσότερες δυνατότητες. Αν παρατηρήσετε, όταν πατήσω πάνω σε κάποιο βίντεο, το κομμάτι του βίντεο μαζί με το κομμάτι του ήχου είναι ένα ενιαίο πράγμα, είναι μία ενότητα. Υπάρχει και αυτό το σύμβολο της αλυσίδας που δείχνει ότι αυτά τα δύο είναι ενωμένα μεταξύ τους. Μπορούμε να τα διαχωρίσουμε κάνοντας δεξί κλικ και στη συνέχεια unlink. Τώρα το ένα είναι αυτόνομο από το άλλο. Από τη στιγμή που έγιναν unlink, μπορώ να πατήσω πάνω στον ήχο και με το πλήκτρο delete να το διαγράψω. Να εφαρμόσω το ίδιο και στα υπόλοιπα βίντεο. Φροντίστε απλά να επιλέγετε κάθε φορά το κομμάτι του ήχου. Αν κάνετε κάτι λάθος, μπορείτε πάντα να κάνετε και undo. Να διαγράψω και το Μύκονος 4. Οπότε τώρα θα μπορούσα, εφόσον αυτά τα audio 1, audio 2 δεν έχουν τίποτα, να πάρω αυτόν τον ήχο, να τον μεταφέρω εδώ, να τον ενεργοποιήσω και απλά να διαγράψω το audio 2 και audio 3. Δεξί κλικ πάνω στο audio 2, delete track, το ίδιο και με το audio 3. Άρα τώρα έχω ένα κανάλι audio και δύο κανάλια βίντεο. Για να εξάγουμε το βίντεο, όλη μας τη δημιουργία, πηγαίνουμε στην καρτέλα export. Από εκεί επιλέγουμε MP4, τα χαρακτηριστικά θα μείνουν όσο έχουν και πατάμε export. Θα δηλώσουμε τον φάκελο και το όνομα του αρχείου και μετά από λίγο χρόνο ανάλογα με τη διάρκεια και τον επεξεργαστή φυσικά που έχουμε και τη μνήμη θα δημιουργηθεί το αρχείο που έχει μέσα το βίντεο με τη δημιουργία μας. Κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η ενότητα που αφορά το editing. Από την επόμενη φορά θα αρχίσουμε να μιλάμε σιγά σιγά για τα compositions, τα οποία είναι το κομμάτι του προγράμματος που κάνουμε όλα αυτά τα ειδικά εφέ για την κίνηση. Όσοι θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε και στην ομάδα μας στο Facebook, όπου θα αναρτούμε εκεί σιγά σιγά τις δημιουργίες μας και φυσικά υπάρχει και πληθώρα πληροφορίας πάνω στην ηλεκτρονική μάθηση. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε λοιπόν, να περνάτε καλά και μην σταματάτε ποτέ να δημιουργείτε. Γεια σας!